Εκατοντάδες ήταν και φέτος οι μετανάστες που έφτασαν με σαπιοκάραβα στην Κρήτη, με τελευταία καραβιά αυτή που εντοπίστηκε το πρωί στη Γάβδο. Οι 70 βγήκαν σε παραλία και εντοπίστηκαν στον Κόρφο, ενώ άλλοι 40 βρέθηκαν σε βάρκα ανοιχτά του ακριτικού νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εθνικότητες των ανθρώπων είναι από το Πακιστάν, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Ενημερώθηκα και εγώ προηγουμένως από το λιμενικό ότι έχουν έρθει 2 καράβια με 40 και 70 άτομα αντίστοιχα. Προς το παρόν εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε, να φιλοξενήσουμε 110 ανθρώπους. Είμαστε σε συνεννόηση με το λιμενικό. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, θα γίνει η προσπάθεια να μεταφερθούν στα Σφακιά και από εκεί στα Χανιά. Με το Δήμο Χανίων να έχει αναλάβει την ευθύνη όλον αυτόν τον καιρό την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Τους 40 μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε, τους υπόλοιπους 70 πραγματικά αδυνατούμε. Η κατασκήνωση ξέρετε ότι μπορεί μέχρι 40 άτομα να φιλοξενήσει και αυτό για λίγο καιρό ακόμα, μέχρι να ξεκινήσουμε τις επισκευές του χώρου, γιατί γίνονται και ζημιές. Από το καλοκαίρι και μετά παρατηρήθηκε έντονη μεταναστευτική ροή, με τα πλοιάρια να εντοπίζονται νότια της Κρήτης. Άνθρωποι, άνδρες στην πλειονότητά τους, αναχωρούσαν από τη Λιβύη με στόχο να φτάσουν στην Ιταλία προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Ωστόσο το ταξίδι τους σταματούσε νωρίτερα και κυρίως σε περιοχές του νησιού. Η ενημέρωση που έχουμε από τους ίδιους είναι ότι κάτω στην Αίγυπτο περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα στιβαγμένοι, οι οποίοι εξαιτίας του καλού καιρού θα έρχονται καραβιές συνέχεια. Αυτό μας ενημέρωσαν εχθές οι ίδιοι οι μετανάστες που ήταν στην κατασκήνωση. Συνολικά στο Ηράκλειο έφτασαν 342 μετανάστες καθ' όλη τη διάρκεια του 2023, ενώ μεγάλος ήταν ο αριθμός και στα Χανιά. Μόλις σε 2,5 μήνες υπήρξαν 11 καραβάνια, τα οποία εντοπίστηκαν ανοιχτά της Κισάμου και της Γάβδου. Εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω πραγματικά είναι η απογοήτευσή μου για την κατάσταση, γιατί και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, είναι εξαθλιωμένοι, αλλά και εμείς ως Δήμος έχουμε επιμεριστεί το απόλυτο φορτίο όλης αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει να συμβάλλουν και οι άλλοι Δήμοι. Το λέω και το ξαναλέω.